Επόμενος ομιλητής είναι ο δόκτωρ Στέφανος Ιωάννου. Είναι καθηγητής νευροφυσιολογίας, νευροεπιστήμονας και ψυχοφυσιολόγος. Είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και mindset coach και είναι ιδρυτής του Κέντρου Ψυχολογικής Ευεξίας Λεμεσού. Μέσα στα επόμενα 15 λεπτά θα μας δείξει πώς μπορούμε να δαμάσουμε την καμπύλη της κορτιζόλης. Εγώ για να είμαι ειλικρινής, μόνο την καμπύλη της οικονομίας ξέρω. Και λίγο τις καμπύλες της Kim Kardashian, ο Τσαμέ. Τώρα τι είναι η καμπύλη της κορτιζόλης, έγνωριζω για να είμαι ειλικρινής. Άρα για να μάθω και εγώ και εσείς, έφτασε η στιγμή να υποδεχτούμε στην σκηνή τον δόκτωρα Στέφανο Ιωάννου. Καταρχάς, καλησπέρα. Είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση που βρίσκομαι εδώ σήμερα για τον λόγο ότι ανάμεσά σας μπορώ, ελπίζω να μπορέσω να εξάψω μια σπίθα, την οποία σπίθα εσείς θα μεταδώσετε σε άλλους δύο, σε τρεις, ίσως στην κοινότητά σας και στην οικογένειά σας. Γιατί σήμερα είμαστε εδώ όχι μόνο για μας, αλλά και για αυτούς τους οποίους εμείς αγαπάμε. Από ό,τι βλέπετε εδώ μπροστά μου, έχω κάποια ποτηράκια και δύο μπουκάλια. Θα χρησιμοποιήσω το έναν από αυτά. Δεν θα κάνω κάποιο κοκτέιλ, αλλά θα κάνω μια προσομοίωση του ανθρώπινου οργανισμού και ιδιαίτερα της κορτιζόλης. Και τι εννοούμε όταν λέμε κορτιζόλη? Η κορτιζόλη είναι η ορμόνη του στρες, του άγχους. Όταν η κορτιζόλη πάει στα ύψη, τότε οποιαδήποτε ανασφάλεια, οποιαδήποτε φοβία έχουμε μέσα μας, ξεκινούν διάφορα πλασματάκια, δαίμονες, θα μπορούσαμε να τους αποκαλέσουμε, να μας μιλάνε. Αμφιβολίες, άγχος και πολλά, πολλά άλλα. Επομένως, πώς μπορούμε εμείς να ελέγξουμε αυτήν τη φυσική ορμόνη που μπορεί να είναι και φρουρός στο σώμα μας, αλλά να τη δαμάσουμε έτσι ώστε να μας βοηθήσει και να την χαλιναγωγήσουμε έτσι ώστε να δουλεύει για μας και όχι να δουλεύουμε εμείς. Λοιπόν, αυτόν εδώ είναι ο ανθρώπινος οργανισμός. Αυτόν τον μπλε μπουκαλάκι, το οποίο όλοι βλέπετε. Αυτοί είμαστε όλοι εμείς το πρωί όταν ξυπνάμε. Και η κορτιζόλη, ειδικά το πρωί, αυξάνεται έτσι ώστε εμείς να μπορέσουμε να ξυπνήσουμε, να πάμε στη δουλειά μας, να επιδιώξουμε τους στόχους μας, να φροντίσουμε τα παιδιά μας. Παρ' όλα αυτά όμως, εάν αυτό το μπουκάλι μείνει γεμάτο από το πρωί, σε κάποια στιγμή θα ξεχυλήσει. Και όταν αυτό το μπουκάλι ξεκινάει να ξεχυλά, τότε ο γενετικός μας κώδικας δεν κωδικοποιεί τον διπλασιασμό των κυττάρων με τον ίδιο τρόπο. Εξακολουθούμε να μιλάμε για μη μεταδοτικά νοσήματα, όπως είναι η καρδία, καρδιαγκικά, ο διαβήτης, η χοληστερόλη. Γιατί όταν η κορτιζόλη είναι ψηλά, τότε υπάρχει μια εναπόθεση λίπους στον εσωτερικό ιστό. Υπάρχει μια αλλίωση των εσωτερικών αρτηριών εξαιτίας του ότι το αίμα μας γίνεται τοξικό. Επομένως, πώς μπορώ εγώ από το πρωί να βοηθήσω τον οργανισμό μου να δαμάσει αυτή την καμπύλη και σιγά σιγά αυτό το μπουκάλι το οποίο όλοι βλέπετε εδώ να ξεκινήσει να αδειάσει. Υπάρχει κάτι πολύ απλό το οποίο μπορούμε να κάνουμε όλοι όταν ξυπνάμε το πρωί. Να μετράμε τις ευλογίες μας. Παίρνω λοιπόν ένα μικρό σημειωματάριο και γράφω 10 πράγματα καθημερινά
για τα οποία είμαι ευγνώμων. Μικρά, αλλά αυτά τα μικρά με βοηθούν να είμαι παρόν, να είμαι εδώ, σε αυτήν τη στιγμή, έτσι ώστε τη στιγμή που εγώ ξυπνάω και όλοι αυτοί οι δαίμονες μου μιλάνε στο μυαλό μου, να μπορέσω να αποσπάσω την προσοχή του μυαλού μου από τι έχω να κάνω την ημέρα και να την επικεντρώσω κάπου επικοδομητικά, σε αυτά τα οποία εγώ αγαπώ. Όταν το μυαλό μου επομένως πάει εκεί, τι γίνεται στο σώμα μου? Υπάρχει η απελευθέρωση των ενδορφινών. Η ενδορφίνη είναι ένας καταλυτικός παράγοντας στην κορτιζόλη. Και τότε έχω κάνει την πρώτη μου νίκη για την ημέρα. Και το μπουκαλάκι ξεκινά να αδειάζει. Αλλά αυτά πολλοί από εσάς θα μου πείτε είναι πλαστά. Πώς θα με κρατήσουν εμένα για το υπόλοιπο της ημέρας? Ο εγκέφαλος, για να κρατήσει το θετικό το οποίο εσείς το έχετε υποβάλει, χρειάζεται έναν δραστικό ερέθισμα. Και αυτό το δραστικό ερέθισμα είναι το εξής. Χρειάζεται ένα μπουστάρισμα καρδιακό, αλλά επίσης και απαλό. Αυτό το οποίο ακούτε πολύ για τα κρύα μπάνια, που κάποιοι κάνουν, ίσως έχετε ακούσει το Wim Hof Method, είναι κάτι πολύ επικοδομητικό για την ανθρώπινη υγεία. Γιατί όταν εκεί εμένα θα μου αυξηθεί η αδρεναλίνη, που ίσως από εσάς κάποιοι θα μου πείτε, ναι, με αυτό είναι κορτιζόλη. Ναι, είναι. Αλλά μέσα από αυτό, επίσης υπάρχει και απελευθέρωση των ενδορφινών, που είναι φυσικό παυσίπονο. Μέσα από το κρύο μπάνιο, εγώ βοηθάω το νευρικό μου σύστημα να μεγαλώσει, να αναπτυχθεί σε κάτι πιο θετικό από ό,τι ήταν. Γιατί μέσα από τον πόνο ξεκινούν οι δεσμίδες των νεύρων και μεγαλώνουν και συγκλίνουν. Αν θυμάστε, τι ήταν το πρώτο πράγμα το οποίο είχα κάνει το πρωί? Έγραψα κάτω 10 πράγματα για τα οποία είμαι ευγνώμων. Αν το κάνω αυτό για τις επόμενες 40 μέρες, τότε θα μπορέσω να είμαι ένας πολύ ευτυχής άνθρωπος, γιατί πλέον έχω κατανοήσει ότι έχω τα πάντα. Το μπουκαλάκι μου ξεκινά και αδειάζει μετά το κρύο μπάνιο. Ακόμα λίγο. Δεν είμαι έτοιμος ακόμα όμως να πάω δουλειά. Χρειάζομαι ακόμα κάτι. Και αυτό το κάτι το οποίο χρειάζομαι είναι ένα πρόγευμα. Είναι ένα σωστό πρόγευμα το οποίο θα υπάρχει η απελευθέρωση της ινσουλίνης μέσα από κάποιας αργής απελευθέρωσης υδατάνθρακες, έτσι ώστε να καταπιεστεί η καμπύλη της κορτιζόλης και να ξεκινήσει πάλι να αδειάζει αυτόν τον ποτηράκι. Το πρόγευμά σας πρέπει να αποτελείται από πολύπλοκους υδατάνθρακες, συγκεκριμένη πρωτεΐνη, έτσι ώστε το στομάχι να έχει συνεχώς κάποιον καύσιμο, να παράγει τα κατάλληλα χημικά για να συνεχώς για να καταπιέζει την κορτιζόλη. Σε αυτό το σημείο κάνουμε μια μπαύση. Γιατί εδώ χρειαζόμαστε επίσης και δύο συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής. Τη βιταμίνη Δ, που είναι αυτή η οποία θα βοηθήσει τον οργανισμό μου να παράξει τη σεροτονίνη, που είναι η ορμόνη που μου δίνει την πληρότητα, αλλά επίσης και την ωμέγα. Μέσα από τη Δ παράγω τη σεροτονίνη και την ντοπαμίνη, γιατί είναι η θεμέλιος λίθος για την καύση κάποιων συγκεκριμένων αμινοξέων. Η ωμέγα μπορεί να πάρει την τρυπτοφάνη, που είναι η θεμέλιος λίθος της σεροτονίνης, και να την πάρει στον εγκέφαλο για μεταβολισμό. Μέσα από αυτές τις δύο, μέσα από αυτά τα δύο συμπληρώματα διατροφής, μπορώ εγώ να είμαι σε μια άμεσα πολύ καλύτερη ψυχική κατάσταση. Γιατί 65% του παγκόσμιου πληθυσμού έχουμε μια έλλειψη στη βιταμίνη Δ. Ασχέτως αν είμαστε σε μια περιοχή που έχει ηλιοφάνεια. Σε αυτήν τη στιγμή εγώ έχω κάνει σχεδόν ό,τι είναι δυνατό, ό,τι είναι δυνατό, πριν από δουλειά. Σχεδόν. Κατά τη διάρκεια όμως που πάω δουλειά, μπορώ να κάνω ακόμα κάτι. Μπορώ κατά τη διάρκεια που οδηγάω εκεί και είμαι παρόν στο αυτοκίνητό μου,
να βάλω στο αυτοκίνητό μου και να ακούω κάποιου είδους αυθυποβολές. Κάποια πράγματα θετικά. Μπορεί αυτά τα θετικά να είναι μια ψαλμωδία, αν σας αρέσουν οι ψαλμωδίες. Μπορεί να είναι μια χαλαρωτική μουσική. Μπορεί να είναι κάποιες θετικές αυθυποβολές που τουλάχιστον θα μου αποσπάσουν την προσοχή από τον μπάχαλο το οποίο γίνεται γύρω μου. Από κάποιον ο οποίος σκορνάρει, από κάποιον που πιστεύει ότι φταίς εσύ που δεν οδηγάς καλά. Επειδή θέλει την επιβεβαίωση του δικού του προσωπικού εγώ. Έχω φτάσει λοιπόν στη δουλειά. Στη δουλειά όμως δεν είμαι ευτυχισμένος. Και έχω ένα άτομο το οποίο με κυβερνάει, το οποίο μου προκαλεί συναισθήματα δυσφορίας, θυμού. Ένα συνάδελφο. Τι γίνεται τότε εκεί πέρα. Τότε τον μπουκάλι ξανανοίγει. Και ό,τι έχω δουλέψει το πρωί, κάποιον από αυτό πάει πίσω. Κάποιον, όχι όλο. Δεν είμαι πάλι πίσω στο μηδέν, αλλά μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πιο δραστικό. Στο μεσημεριανό μου, μπορώ να επανασυνδεθώ ξανά με τον εαυτό μου, γιατί μέσα από αυτόν ο οποίος με έχει εκνευρίσει εμένα, μου έχει προκαλέσει μια εξωσωματική εμπειρία, γιατί το άγχος δεν βρίσκεται ευθυγραμμισμένο με το σώμα. Το άγχος σημαίνει το πνεύμα και το σώμα είναι δύο διαφορετικοί παράλληλοι. Δεν είναι ευθυγραμμισμένο. Το καλύτερο που έχω εγώ να κάνω είναι να καθίσω στο κάθισμά μου μπροστά από τον υπολογιστή, να πάρω τρεις βαθιές αναπνοές, να εκπνεύσω, να πω στον εαυτό μου είσαι ασφαλής, θα περάσει, να κοιτάξω τρία πράγματα τα οποία είναι γύρω μου, τα οποία βλέπω. Σας βλέπω εσάς, βλέπω τα χαμόγελά σας, βλέπω εδώ το φωτογράφο, βλέπω την υπέροχη μου σύζυγο. Τρία πράγματα τα οποία ακούω. Το κλικ της φωτογραφικής, τον κλιματισμό και τη δική μου τη φωνή. Και τρία πράγματα τα οποία νιώθω στο σώμα μου. Αυτή είναι η αρχή των τριών. Και αν βιώνετε κρίση πανικού ή άγχος, αυτή είναι μια πολύ καλή άσκηση στο να επαναφέρετε το μυαλό σας πίσω στο σώμα σας. Το άγχος δεν είναι κάτι περίπλοκο. Απλά εμείς πιστεύουμε πως είναι φυσιολογικό. Πόσο παράλογο μπορεί να ήταν το πράγμα. Ενώ στην ουσία αυτόν το άγχος, το στρες το οποίο μιλάμε, μας προκαλεί παχυσαρκία, διαβήτη, καρκίνους, αυτοάνοσα, αλλά καθημερινά που ξυπνάμε εμείς κάνουμε μια συνειδητή επιλογή. Τη συνειδητή επιλογή του να λέμε στον εαυτό μας είμαι θύμα. Είμαι θύμα, η ζωή είναι δύσκολη. Μα εάν λες στον εαυτό σου αυτό το πράγμα καθημερινά, η ζωή ποτέ δεν θα αλλάξει. Πρέπει να αλλάξεις την ιστορία. Πρέπει να ξεκινήσεις να αγαπάς τον εαυτό σου. Να παίρνεις δράση. Να του λες αγάπη μου, εγώ είμαι εδώ για σένα. Μπορεί ο πατέρας σου να μην ήταν εδώ για σένα. Μπορεί η μητέρα σου να μην ήταν εδώ. Μπορεί η κοινωνία να μην είναι εδώ. Εγώ θα σε φροντίσω. Επομένως, καθημερινά κάνεις μια συνειδητή απόφαση. Ωραία. Έχουμε εκνευριστεί λοιπόν στη δουλειά. Το επόμενο πράγμα το οποίο μπορώ εγώ να κάνω είναι που θα τελειώσω από τη δουλειά να κάνω λίγη γυμναστική. Γιατί θα κάνω γυμναστική, γιατί θα κάνω γιόγκα, γιατί θα κάνω κάποιες διατάσεις. Για τον λόγο ότι τα αμινοξέα της τροφής σου για να αφήσουν τη σεροτονίνη που βρίσκεται σε όλα τα αντικαταθλιπτικά να πάει στον εγκέφαλο χρειάζεται μια εξουδετέρωση. Και αυτή την εξουδετέρωση των άλλων μεγάλων αμινοξέων που ανταγωνίζονται με την τρυπτοφάνη που είναι η θεμέλιος λίθος της σεροτονίνης, εάν γυμναστώ τότε το σώμα μου στέλνει σήματα στο στομάχι και τους λέει στείλ μου τα πάνω, τα χρειάζομαι για επιδιορθώσεις και φεύγουν τα υπόλοιπα. Και μένει η τρυπτοφάνη μαζί με τα ωμέγα 3 λιπαρά τα οποία έχουμε πάρει το πρωί ή έχουμε στη διατροφή μας και έτσι περνάνε στον εγκέφαλο και μεταβολίζονται στην ορμόνη της πληρότητας. Η σεροτονίνη είναι αυτόν, είναι η ορμόνη της πληρότητας. Και αυτό πρέπει να επιδιώκουμε στη ζωή μας, την πληρότητα. Όταν πλέον εγώ έχω τελειώσει τη δουλειά, έχω γυμναστεί, προτιμητέα 6 ώρες πριν πάω για ύπνο,
Κάνω το ζεστό μου τον μπάνιο, σε αντίθεση με το κρύο μπάνιο του πρωινού. Βάζω κάποια αιθέρια έλαια, όπως είναι το ρόσμαρι, η λεβάντα, που είναι αρχαία βότανα τα οποία κατ' εξοχήν προκαλούν, έχουν κάποιες καταπραϊντικές ικανότητες στο ανθρώπινο μυαλό και πνεύμα. Κάνω ένα τσάι χαμομήλι, ένα τσάι ρόδο. Δεν μπαίνω στο κινητό, δεν μπαίνω στην πράση. Έχω μια υποδημητική συζήτηση με κάποιον άνθρωπο τον οποίο αγαπώ. Εάν είμαι μοναχικός σαν άνθρωπος, θα βάλω κάτι να παρακολουθήσω, αλλά δεν θα βάλω κάτι το οποίο θα επιφέρει επιπρόσθετο στρες από το καθημερινό στρες το οποίο είχα. Επιπρόσθετο άγχος, σκοτωμούς, βία. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό το πράγμα. Ο άνθρωπος είναι αγάπη. Είμαστε όλοι έναν κομμάτι της ίδιας ψυχής. Εάν εσύ μπορείς να θεραπεύσεις τον εαυτό σου, θα θεραπεύσεις και τον άλλον, τον συνάνθρωπο σου που είναι δίπλα σου. Ακόμα και ο άνθρωπος ο οποίος σου προκαλεί προβλήματα στη ζωή σου, είναι εκεί για να σου φέρει ένα μήνυμα. Δεν είναι εκεί γιατί είναι κακός σαν άνθρωπος. Γιατί, ναι, μπορεί να είναι κακός μαζί σου, αλλά και με τον παράδειπλα, και με την οικογένεια του, με όλους. Τόσο άνθρωπος παίζει έναν καταλυτικό παράδειγμα στη συσπήρωση του σώματος που ονομάζουμε κοινωνία. Αλλά η αφύπνιση πρώτα πρέπει να έρθει μέσα σου. Για να μπορείς να καταλάβεις ότι εγώ θα κλέψω. Γιατί αν κλέψω κάποιος άλλος να στερηθεί, εγώ θα κακοστομήσω κάποιον άλλο. Γιατί από τη στιγμή μου να το κάνω το πράγμα, σημαίνει ότι εγώ χάλω το φάσμα της κοινωνίας. Εγώ μπαίνω έμβολο. Όχι, δεν το θέλω το πράγμα. Πώς αγαπώ τον εαυτό μου, αγαπώ και τους άλλους που είναι δίπλα μου. Ακόμα και αυτόν που με εκνευρίζει και έρχεται καθημερινά μου φέρει ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα για τη δική μου προσωπική ανέλυξη. Γιατί στην τελική είναι αυτόν τον μπουκάλι, δεν μπορώ να το ελέξω και ξεχυλήσει, να αλλάξω δουλειά. Και πρέπει να αλλάξετε δουλειά, αν δεν είσαστε χαρούμενοι. Γιατί στην τελική βοηθάτε άλλους ανθρώπους να πλουτίσουν. Ακούσα πολλές φορές την ιστορία στη ζωή μου. Αλλά η αγάπη είναι το κλειδί. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Λοιπόν, διάλεξα το γιώτα, φίλε, για τον λόγο ότι είναι λίγο psychic και psycho μαζί. Okay. Και special edition αγάπης. Επομένως, που τη στιγμή που μιλούμε για την αγάπη για τον εαυτό μας, νομίζω έπαιρνε τον να διάλεξω, ναι. Πολλά ωραία απάντηση.